Σήμερα λοιπόν είναι μέρα για διευκρινήσεις. Αρχίζω από τον Σάκη Ρουβά, που υπήρξε φίλος μου και τον έχω δει στη σκηνή και έχουμε περάσει ωραίες μέρες και όλα αυτά που ζουν οι άνθρωποι. Με τις απόψεις του έχω απόλυτη διαφωνία, αλλά ξέρω να ακούω πάντα τη γνώμη του άλλου. Όμως στη ζωή αυτή υπάρχουν και μερικά πράγματα για τα οποία προκειμένου να υπάρχει μια κοινή γλώσσα έχουν το ίδιο όνομα για να συνεννοούμαστε. Το βουνό είναι βουνό. Η θάλασσα είναι θάλασσα. Ο ανήλικος ανήλικος και ο βιασμός βιασμός. Ναι, βεβαίως μπορεί να είναι φίλος μας ο βιαστής. Ναι, μπορεί να πέσουμε από τα σύννεφα, αλλά δεν μπορεί από το χτύπημα που θα πάθουμε από το πέσιμο από τα σύννεφα να λέμε μα και να παλεύουμε να υπερασπιστούμε αυτό που ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν και δεν τολμούν να υπερασπιστούν. Ο Ιγνάδης κατηγορείται για βιασμού. Βιασμούς. Ήταν τοποθετημένος μια ζωή σε θέση εξουσίας. Είχε τα λιβανιστήρια του τύπου να μιλούν για το φοβερό του έργο, το οποίο ήταν πάντα χρηματοδοτούμενο από το κράτος, κατά κανόνα δηλαδή, ένας δημόσιος υπάλληλος της τέχνης που σκαρφάλωσε ψηλά σαν φίδι που πήρε το Ρουβά και τον έκανε διόνυσο στις βάχες, που του δόθηκε το Ρουβά και το βραβείο Καρολουκούν, παρακαλώ, εκείνη την περίοδο. Ας πάρει ένα τοκίουνα το ή γραμμένο, αν δεν μπορεί να συντάξει νόημα. Δύο φορές τον άκουσα να λέει τη λέξη «θέλω να είμαι ξεκάθαρος». Και ήταν ξεκάθαρος. Πάλευε στη διατύπωση, όχι στο νόημα. Δεν είναι εθισμένος όπως οι κάνοντες χρήση ναρκωτικών ουσιών, γιατί έφερε και ένα τέτοιο παράδειγμα, άρα λάθος και ο παραλληλισμός. Εκτός αν αυτή θα είναι και η υπερασπιστική γραμμή. Σεξουαλικά εξαρτημένος. Αν θες να βγεις την άλλη μέρα, δεν αλλάζεις τα λόγια σου. Ζητάς ξεκάθαρα μια συγγνώμη από τα θύματα και μόνο. Και αν θες, τηλεφωνείς στο Λιγνάδη και του λες: «Εύχομαι να είσαι αθώος, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω». Με τα χρόνια φοβάμαι ότι η τρέλα γίνεται επικίνδυνη, γιατί έγινε άποψη βασισμένη στην άγνοια και θα ήθελα να πιστεύω όχι στην εξυπηρέτηση σκοπιμότητων. Αυτό για το τοκιού νομίζω το έκλεψε από εμάς ο Λάκης. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λέει παιδιά. Κοίτα, και είναι πρώτη φορά που ακούγονται πράγματα. Έχουμε κοντή μνήμη εδώ στην Ελλάδα. Ότι ο Λιγνάδης επέλεξε το Ρουβά. Ποιος είναι ο δικηγόρος του Λιγνάδη? Ο κύριος Κούγιας. Αμάδρεφε, ξέκαζε τώρα. Ήταν ρητορική. Λοιπόν. Ρητορική ερώτηση. Περιγραμμής και περί... Ο Λιγνάδης επέλεξε τον Ρουβά. Ο Λιγνάδης, λέει ο Λασόπουλος, ότι ήταν δημόσιος υπάλληλος. Ουσιαστικά στο εθνικό κτλ. Από όλα αυτά που ακούσατε σε αυτό μέρος. Ότι πήρε. Έχω σοκαριστεί. Περίμενε. Πήρε Κάρολο Κούν βραβείο για τις βάκες ο Ρουβάς. Τότε. Άρα λοιπόν θεώρησε ότι πρέπει να πει κάτι καλό για αυτόν τον άνθρωπο που τον επέλεξε να παίξει σε αρχαία τραγωδία. Και για να πάρει και βραβείο Κάρολο Κούν. Τι πρέπει να πει κάτι καλό τώρα. Είναι τη στιγμή να σχολιάσει για ποιο λόγο και αν το πήρε σωστά το βραβείο. Δεν ξέρεις. Εγώ το μόνο που από όλα αυτά που άκουσα. Δεν λέω ότι δεν το πήρε σωστά άνθρωπος. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Ρουβάς. Από όλα αυτά που άκουσα από το Λάκη Λαζόπουλο, που φαντάζομαι κάτι ξέρει παραπάνω, είναι το εξής. Εκτός και αν η τοξικομανής εξάρτηση, η υπερασπιστική γραμμή έχει να κάνει με εξάρτηση. Αυτό. Για μένα είναι ανατρίχιασα που το άκουσα. Και δεν, πραγματικά. Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Ότι βασικά, μπορεί να είναι μια δική του θεωρία και πιθανότατα είναι ότι ίσως η υπερασπιστική γραμμή να είναι ότι είναι εξαρτημένος από το σεξ. Προφανώς έχουμε αντίδραση από τη μεριά. Στα σχόλια του Σάκη Ρουβά, στις απαντήσεις και αναφέρθηκε στο. Προφανώς έχουμε αντίδραση από τη μεριά Λιγνάδη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνήγορο του κυρίου Λιγνάδη, τον Αλέξη Κούγια. Κύριε Κούγια, καλημέρα. Ακούστε τις δηλώσεις του Λάκη Λαζόπουλου. Όχι, μου μετέφεραν. Ναι. Και μάλιστα μου μετέφεραν ότι στην εκπομπή σας αγνοούσα επικέλαση ποιος είναι ο δικηγόρος του Λάζου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήταν ρητορική η ερώτηση. Ναι. Θέλω λοιπόν. Παπαγεωργίου λέγω. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Βλέπω συνέχεια κάποιους οι οποίοι έχουν πεθάνει προσωπικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, πολιτικά, δικηγορικά, κάθε μέρα σε εκπομπές διάφορες να τους καλούν και να ασχολούνται είτε με εμένα προσωπικά, είτε με τις υποθέσεις που χειρίζομαι. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο, η ώρα που γίνονται αυτές οι δηλώσεις είναι ώρα δικαστηρίων και αν μου τις μεταφέρουν, λαμβάνω γνώση, θέλω να κάνω, έχω ήδη κάνει και μια ανάρτηση στο site του γραφείου μου που θα κυκλοφορήσει παντού. Να. Εγώ θέλω σε όλους αυτούς να πω ότι στην Πετρούπολη τη γειτονιά μου, εκεί που μεγάλωσα, έχει καφενεία.
στα καφενεία, όταν εμφανίζουν τέτοιοι τύποι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να πούν για τον εαυτό του πια ή να ασχοληθεί κάποιο με αυτού και του ακούνε να κάνουν κάποιε τοποθετήσει μέσα στο καφενείο, πετάγονται οι άνθρωποι που εργάζονται, που έχουν γυρίσει από τη δουλειά του και θέλουν να πιούν ένα ουζάκι ή ένα καφεδάκι. Και γυρίζοντα προ αυτού ή στου διπλανού του ηρωνικά, κάνουν μια ερώτηση. Την ερώτηση αυτή κάνω και εγώ με την άρτηση μου αυτή. Κλάνει ο πεθαμένος. Αυτή και θέλω, αυτό θέλω να κλείσω. Αυτό απευθύνεται προς όλους αυτούς τους ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Για τον κύριο Λαζόπουλο το λέτε τώρα βασικά. Και σε όλους τους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, τραγουδιστές, που όλοι ασχολούνται με το τι είπα εγώ, τι υπερασπιστική γραμμή θα έχω εγώ, που το γνωρίζουν τι θα γίνει. Στο δικαστήριο γίνονται τα δικαστήρια. Όχι στο εκεί που αυτοί κάθονται όλη την ημέρα και πίνουν καφέ. Γιατί τώρα. Σκοπεύετε να κινηθείτε και νομικά, ίσως, αν σας ενόχλησαν τόσο πολύ οι δηλώσεις του Λάκη Λαζόπουλου ή απλώς μένετε σε αυτή τη δήλωση. Τον Ρουβά πάντως σχολίαζε. Ορίστε. Τον Ρουβά σχολίαζε. Εντάξει, τώρα, μα δεν έχει τι να κάνει και κάτι όλη μέρα, ασχολείσαι με τον Ρουβά. Ασχολείσαι με οποιονδήποτε έχει να κάνει κάτι. Τον καλούν γιατί είναι κάτι πια. Αυτοί οι άνθρωποι εσείς σκοπεύετε να κινηθείτε. Ορισμένοι άνθρωποι δυστυχώς και στη δουλειά μου και στην τέχνη και στο επιχειρήν και οπουδήποτε αλλού στην κοινωνική ζωή έχουν πεθάνει και δεν τον καταλάβει. Και προσπαθούν με κάτι ψυχοαγήματα σε αυτά να συζητάνε για αυτούς. Πάντως, απλώς για να ξέρετε, ήταν ένα podcast που προφανώς κάποιοι άνθρωποι τους αρέσει να ακούν κάποιους άλλους να κάνουν podcast. Και... Βέβαια. Εγώ επειδή δεν θέλω να απαντάω στον καθένα προσωπικά, έκανα μια τοποθέτηση. Εσείς θα κινηθείτε και νομικά ή όχι, κύριε Κούγιανε, απέναντι στον κύριο Λαζόπουλο. Ορίστε. Σκοπεύετε να κινηθείτε και νομικά, πιθανόν αντίον του κύριου Λαζόπουλου ή όχι. 8 χρόνια Λαζόπουλος με παρουσίαζε. Κοντό, στραβό, αλήθωρο, ανήθικο, ανύπαρκτο. Έπρεπε να σκοτώσει εμένα αντί για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, ξέρω εγώ. Έλεγε λάθος, σφαίρα βρήκε. Το πρόβλημα του συγκεκριμένου προσώπου. Είναι άλλο τώρα. Έχουμε τον κύριο Λαζόπουλο. Έχω πει πράγματα, δεν χρειάζεται να πω άλλα. Απλώς να θυμάται κάποια στιγμή πήγε ένα καράβι που πήγαινε στην Μύκονο. Ήταν γεμάτο κοκαίνι. Τις δηλώσεις του Ρουβά σχολιάσε. Ο δικηγόρος που βοήθησε την ιστορία αυτή ήμουν εγώ. Αυτός είπε ότι σε αυτό το καράβι ήταν γεμάτο κοκαίνι. Δεν είχε καταλάβει τι γινότανε. Μάλιστα. Μόνο που ο ιδιοκτήτης του καραβιού. Άλλα πράγματα. Και επειδή εγώ βοήθησα πάρα πολύ και πρέπει να μου οφείλουν ευγνωμοσύνη κάποιοι που ήταν στο καράβι. Με κάποιους νεαρούς να μην σχολιάσει το Ρουβά. Καλά είναι. Λοιπόν, εμπάσχε τόσο. Ωραία. Αυτά. Κύριε Κούγια, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον καλεσμένο. Προσπαθώ, γιατί δεν θέλω να μπω σε μια άλλη διαδικασία και προσπαθώ. Πες. Τώρα την όχι, δεν θέλω να πω. Αυτό έπρεπε να μιλήσετε εσείς. Τι, προσπαθώ.